Και δικαιολογημένες οι πληροφορίες, εγώ αναφέρω πάντα στις πηγές μου, του Νίκου Χατζηνικολάου, ο οποίος τον άκουσα να λέει χτες, ότι ξέρεις κάτι λέει, συμφωνήσανε να βγάλουν 2-3 σκληρά μέτρα και να κάνουν οι δανειστές πίσω σε κάποια άλλα σκληρά. Για να επιτευχθεί μια συμφωνία του τώρα και να ανοίξει χρηματοδότηση και με τον Ιούνιο βλέπουμε. Ναι. Αλλά αυτό με την απόφαση να μου σχολιάσετε, κύριε Ορφανέ. Την απόφαση του δικαστηρίου, κοιτάξτε, το γεγονός ότι έτσι όπως περνούσαν με το μαχαίρι στο λαιμό όλες οι ας πούμε μνημονιακές και οικονομικές διατάξεις την προηγούμενη διετία δημιούργησαν θεσμικές δυσλειτουργίες, οι οποίες τώρα σκάνε μία-μία. Και δεν έχει δυστυχώς γίνει μία πρόβλεψη. Και να σας πω και κάτι άλλο. Είναι πολύ σωστά αυτά που λέει ο κύριος Κουμουτσάκος, αλλά και οι άνθρωποι αυτοί που δικαιώνονται, τι θα γίνει τώρα. Έτσι. Μα προφανώς στρέφομαι εναντίον αυτών των ανθρώπων. Αντιθέτως, ακριβώς επειδή είναι σοβαρό, λέω πόσο μπορεί να περιπλέξει. Αλλά λέω τώρα και ο άλλος ένα μετεωρισμό θα πάρει τη δικαίωση, αλλά θα έρθει μετά άλλο να τον πει: κοίταξε όμως, επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε, πρέπει να κάνουμε μια πράξη τώρα άλλη και θα πάμε σε αναστολή και βλέπουμε. Για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Μεγάλη απόφαση που δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα, που έχουν δικαιωθεί. Δηλαδή, πάμε ακόμα από μέρα σε μέρα βλέποντας και κάνοντας δυστυχώς. Και δεν κοιτάμε μακροπρόθεσμα. Πώς θα τα αποτρέψουμε όλα αυτά τα πράγματα.